χρόνια οι ερευνητές από το Pittsburgh University ενσωμάτωσαν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο ενός τετραπληγικού εθελοντή για να του δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα ρομποτικό χέρι με τη δύναμη του μυαλού του. Τώρα πλέον το επίτευγμα εξελίχθηκε, καθώς ο 23χρονος Ian Barkhart, που έσπασε το λαιμό του σε ατύχημα με αποτέλεσμα να μην έχει καμία δυνατότητα κίνησης από το στήθος και κάτω, κατάφερε να κουνήσει το χέρι του με τη δύναμη της σκέψης του. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο εμφύτευσαν στον εγκέφαλο του 23χρονου ένα μικροτσίπ, το οποίο δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με ένα ειδικό μανίκι που μεταφέρει τα εγκεφαλικά σήματα στους ατροφικούς μύες του χεριού. Το πείραμα θα το θεωρούσαν επιτυχημένο ακόμα και αν κουνούσε μόνο ένα δάκτυλο. Αλλά ο νεαρός τους εξέπληξε, καταφέροντας να πιάσει και να σηκώσει ένα κουτάλι μόνο με τη δύναμη της σκέψης του. Το επίτευγμα όχι μόνο δίνει ελπίδα στους τετραπληγικούς, αλλά θα βοηθήσει και την έρευνα σε συστήματα επικοινωνίας εγκεφάλου με υπολογιστή.